Μάλιστα. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Δομήτρη Σκρουπάθη, είναι εκπρόσωπος των νοσηλευτών ψυχικής υγείας. Καλό μεσημέρι, κύριε Σκρουπάθη. Καλό σας μεσημέρι. Δεν ξέρουμε αν άλλαξε κάτι από αυτά που είδαμε την τελευταία εβδομάδα στο νοσοκομείο. Δυστυχώς όχι, δυστυχώς όχι. Δεν έχουμε δει κάποιες ουσιαστικές αλλαγές που να προχωρούν, να πούμε, στη βελτίωση του νοσοκομείου Αθαλάσσας. Όπως ξέρουμε, το 2019 ο Υπουργός Υγείας εξάγγελε το master plan, το περιβόητο master plan για το νέο νοσοκομείο Αθαλάσσας. Και ερχόμαστε μετά από σχεδόν δύο χρόνια, χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε πρόοδος σε αυτό το σχέδιο. Δεν κάνουν τα σχέδια να πούμε ότι δεν βγήκαν. Οι ασθενείς και το προσωπικό, οφείλω να πω ότι ταλαιπωρούνται σε αυτές τις άθλιες και τριτοκοσμικές κτηριακές εγκαταστάσεις. Και λυπάμαι που το λέω αυτό. Αλλά το νοσοκομείο Αθαλάσσας και κατ' επέκταση την υπηρεσία της ψυχικής υγείας αφέθηκαν από το κράτος. Και θέλω να πω ότι ένα κράτος δικαίου αξιολογείται με τον τρόπο τον οποίο στηρίζει τις αδύνατες ομάδες, όπως είναι οι ψυχικά ασθενείς. Και δυστυχώς αυτό το κράτος δεν στηρίζει αυτές τις ομάδες. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της υποστελέχωσης, εκεί έχουν προκύψει κάποιες νέες θέσεις, κύριε Σκρουπάθη. Όπως εξάγγειλε και το ΟΚΙΠΗ, 13 θέσεις αναμένουμε ακόμα να προσελιστούν. Μας είπαν ότι τέλος του μήνα, η τελευταία ενημέρωση που είχαμε, ότι τέλος του μήνα θα προσελιστούν. Αναμένουμε. Σε όλα είμαστε στην αναμονή. Και τι γίνεται με τα πρωτόκολλα για τον κορονοϊό? Αντιλαμβάνομαι από τις συνθήκες που περιγράφεται, δεν υπάρχουν πρωτόκολλα. Υπάρχουν, αλλά είναι δύσκολη η τήρηση τους με βάση το ότι οι ανάγκες είναι αυξημένες. Οι ανάγκες είναι αυξημένες. Πώς μπορεί να τηρήσει το πρωτόκολλο που τη στιγμή, παράδειγμα, σε ένα θάλαμο να είναι, υπάρχουν 20 κλίνες και οι ανάγκες να είναι περισσότερες, να αναγκαστεί να βάλει 25, 26 άτομα μέσα. Πώς να τηρήσει το πρωτόκολλο? Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σκρουπάθη. Πάμε.